όδε η σοφία εστίν, έχουν νουν ψηφισάτου τον αριθμό του Κυρίου, αριθμός γάρα ανθρώπι εστί και αριθμός αυτό χ ξ σίγμα τάφ. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια μετά το, όλο αυτό το χωρίο. Εδώ αναφέρει λοιπόν, όπως ακούσετε πολύ καλά, ότι δεξί χέρι και μέτωπο. Δεν αντιλέγω, δεν αμφιβάλλω. Πριν όμως θα πρέπει να πω σε όλους σας και ιδιαίτερα στην αδελφή εν Χριστώ, ότι πέρα από το γράμμα του νόμου υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Λοιπόν, ο Κύριος μας είπε, το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Ο δε Άγιος Διονύσιος Ορεοπαγίτης αναφέρει τα εξής σημαντικά λόγια σχετικά με το θέμα μας. Άλογον και σκεών. Μη τη δυνάμει του σκοπού προσέχειν, αλλά τις λέξεις και τις ρήμασιν. Δηλαδή, είναι ανόητο και τρελό να μην προσέχει κανείς το πνεύμα των λόγων κάποιου πατρός ή της γραφής, αλλά τα λόγια, τις λέξεις, το γράμμα. Άλογον και σκιών, μη τη δυνάμει του σκοπού προσέχειν, τι θέλει να πει αυτό που γράφει ο τάδε πατέρας ή η Αποκάλυψη ή η Αγία Γραφή, αλλά να κάθεται να στέκεται στο γράμμα. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Αυτό δεν έχουν κάνει έναν τους αιώνες όλοι οι αιρετικοί. Δεν σταματούσαν στο γράμμα του Ευαγγελίου και έπεσαν και πέφτουν σε χιλιάδες αιρέσεις. Σε πλάνες, βέβαια. Και σε πλάνες. Από πού να αρχίσω και πού να καταλήξω. Ακριβώς, λέμε πιστεύω. Από πού να αρχίσω και πού να καταλήξω. Να αρχίσω από τους ανθρωπομορφίτες, μια έκφραση την οποία πιθανό να μην έχετε ακούσει περισσότερα από εσάς. Ήταν μια αίρεση που παρουσιάστηκε στους πρώτους αιώνες και αυτοί οι άνθρωποι, χριστιανοί όντες, πίστευαν ότι ο Θεός είναι άνθρωπος, έχει μορφή ανθρώπινη. Γιατί? Διότι στεκόντουσαν στο γράμμα της γραφής, στα λόγια της γραφής, που έλεγε ότι ο Θεός άκουσε, ο Θεός περπάτησε, ήκουσε ο Αδάμ τα βήματα του Θεού το παραδείσο, ο Θεός οργίστη, ο Θεός έπλασε με τα χέρια του τον Αδάμ και την Εύα κλπ. Κλπ. Και κατάλαβαν αυτοί οι απλοί και φτωχοί άνθρωποι, αλλά κατά τα άλλα ευσεβείς, ευλαβείς χριστιανοί κλπ. Νόμισαν, συνεπέραναν ότι ο Θεός έχει χέρια, έχει πόδια, έχει αυτιά κλπ. Και είπαν και υποστήριζαν ότι ο Θεός έχει μορφή ανθρώπου. Φυσικά ο Θεός πνεύμα εστί. Και το Θεό ουδή σε ώρα και πόποτε αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Λοιπόν, ας έρθουμε κατόπιν στον Άριο, ο οποίος από ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, στεκόμενος στο γράμμα του χωρίου αυτού, συνεπέρανε ότι ο Χριστός ήταν χτίσμα και όχι Υιός του Θεού, Θεός τέλειος Θεός. Ας έρθουμε στους σημερινούς Ιεχωβάδες, στους Προτεστάντες, όλοι αυτοί που στηρίζουν, δεν παίρνουν γραφεία, χωρία, με συγχωρείτε, και εδάφια της γραφής για να υποστηρίξουν τις πλάνες τους και βγάζουν ότι δεν υπάρχουν ιερείς, δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχουν δεν υπάρχει βάπτισμα, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει. Αυτά όλα πού τα βγάζουν. Γραφή. Αγία Γραφή δεν κρατάνε οι Ιεχωβάδες και γυρνάνε. Αγία Γραφή δεν κρατάνε οι Προτεστάντες και γυρνάνε. Και όλα μέσα από την Αγία Γραφή δεν τα λένε. Πού στέκονται? Στέκονται ακριβώς στο γράμμα του νόμου. Πέρα από τη λέξη δεν βλέπουν. Πέρα από τη μύτη δεν βλέπουν. Λοιπόν, και φυσικά για τους Ιεχωβάδες, ένα απλό χωρίο σας αναφέρω έτσι συντομία. Το χωρίο εκείνο το οποίο λέγει ότι ο πατήρ μου λέει κάπου ο Κύριός μας, ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Δηλαδή ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος. Άρα λένε οι Ιεχωβάδες, δεν βλέπετε εδώ πέρα ότι ο Κύριός μας ο ίδιος ομολογεί ότι ο πατέρας του είναι μεγαλύτερος. Άρα αφού ο πατέρας είναι μεγαλύτερος από τον Υιό, από τον Χριστό, άρα δεν είναι Θεός. Διότι αν ήταν Θεός θα είχε ακριβώς την ίδια δύναμη και θα ήταν ισότιμος με τον Πατέρα και το ίδιο Πνεύμα. Άρα αφού είναι μικρότερος δεν είναι Θεός. Και κατέληξε λοιπόν ότι ο Θεός, ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά είναι χτίσμα. Και άλλα πολλά για να μην τρώω την ώρα, διότι η ώρα είναι πολύτιμη. Μάξι, με ειδοποιούν τώρα, θα κάνουμε ένα λίγο λεπτό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω αυτό το σημείο, διότι θα μείνει κενό, και μετά αν θέλετε αμέσως έρχομαι στο διάλειμμα, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε όμως την ουσία τώρα του θέματος. Δεξί χέρι λοιπόν και μέτωπο λέει Αποκάλυψη, καμία αντίρρηση, δεν αμφιβάλλω ούτε αντιλέγω, μη γέννητο. Πλην όμως, πίσω από αυτό κρύβεται η ουσία που είναι πια. Ότι το δεξί χέρι και το μέτωπο το λένε οι πατέρες και το λέει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής. Γιατί? Διότι έχει μία σημασία και το δεξί χέρι και το μέτωπο. Με το δεξί χέρι συμβολίζονται τα καλά έργα
σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και ιδιαίτερα τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο. Αν θέλετε, ανοίξτε όλοι το λόγο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου περί συντελείας του Αντιχρίστου, περί συντελείας του κόσμου, να δείτε εκεί μέσα που το αναφέρει, ότι δεξί χέρι, όπως και Άγιος Υπόλυτος και άλλοι πολλοί Άγιοι Πατέρες, συμβολίζουν τα καλά έργα. Το δε μέτωπο συμβολίζει το νου. Το νου, ο οποίος κατά την ώρα του βαπτίσματος παίρνουμε το χρήσμα, που δεν είναι άλλο από το Άγιο Πνεύμα, για να φωτιστεί και να χαριτωθεί ο νους μας, το μυαλό μας. Γι' αυτό λοιπόν κατά την ώρα του βαπτίσματος χρειόμεθα σταυροειδό στο μέτωπο με το χρήσμα, με το Άγιο Πνεύμα, για να έχουμε νου Χριστού. Και φυσικά και σε άλλα σημεία, και στο δεξί χέρι, για να έχουμε να κάνουμε καλά έργα. Όπως γνωστό, το δεξί χέρι και τα δεξιά συμβολίζονται με τα καλά έργα και τα αριστερά με τα κακά. Γι' αυτό και ο Κύριος μας κατά την Δευτέρα Παρουσία, κατά την κρίση, θα βάλει τους μεν δίκαιους και καλούς προς τα δεξιά του και τους κακούς και αμαρτωλούς ανθρώπους προς τα αριστερά του. Δεν λοιπόν οι πατέρες λένε δεξί χέρι, λέει, και μέτωπο γιατί. Διότι με το δεξί χέρι συνήθως κάνουμε το σταυρό μας και συμβολίζει και τα καλά έργα, τα οποία δεν πρέπει να γνωρίζει το αριστερό χέρι, και ο νους, διότι είναι το μέτωπο, διότι είναι ο νους του ανθρωπική. Ερωτώ λοιπόν τώρα, εάν έρθουν σήμερα, αύριο, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και μας ζητήσουν να μας σφραγίσουν στο αριστερό χέρι, εάν δεχτούμε να σφραγιστούμε στο αριστερό χέρι, πράττουμε καλά, είναι σωστό, δεν αρνούμεθα τον Χριστό. Δηλαδή μόνο εκείνος ο οποίος θα σφραγιστεί στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, αυτός θα πάρει το σφράγισμα του Αντιχρίστου και αυτός μόνο θα αρνηθεί τον Θεό και θα συνταχθεί με τον διάβολο. Εγώ δηλαδή ο οποίος, αν θέλω, λέμε, μη γίνεται, υπόθεση κάνουμε, εάν θα πάρω στο αριστερό χέρι δεν θα είμαι σφραγισμένος. Εάν πάρω στο πόδι δεν θα είμαι σφραγισμένος. Εάν πάρω σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος το χάραγμα του Αντιχρίστου, δεν θα είμαι σφραγισμένος. Φυσικά και θα είμαι. Φυσικά και θα είμαι. Και έχω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υποτεθήστο, ότι κάποιος άνθρωπος δεν έχει δεξί χέρι. Για τον Α, Β, Γ λόγο. Είτε έτσι γεννήθηκε, είτε στον πόλεμο το έχασε κλπ. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος τι θα γίνει. Εάν οι αντίχριστοι, ο αντίχριστος και τα όργανα του βάλουν το σφράγισμα στο αριστερό χέρι, αυτός δεν θα είναι σφραγισμένος. Αυτός δεν θα έχει αρνηθεί τον Χριστό. Και πέρα από αυτό, κάτι άλλο ακόμα. Γιατί στεκόμεθα στο γράμμα, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και δεν πάμε στην ουσία. Το σφράγισμα ποιο είναι. Δηλαδή, εάν με πάρουν είτε εμένα είτε οποιοδήποτε από εσάς, με το ζόρι, με την βία, και τον σφραγίσουν, χωρίς εκείνος να το θέλει, θα έχει σφραγιστεί, θα έχει αρνηθεί τον Χριστό. Φυσικά και όχι, διότι θα το κάνουν εν αγνία του, χωρίς τη θέληση του, ακούσια. Και ρωτώ και κάτι άλλο τώρα, κατά αντιπαράθεση, αντιπαραβολή. Εάν κάποιος δεν σφραγιστεί με το σφράγισμα στο χέρι, στο μέτωπο, αλλά έχει αποδεχτεί μέσα του, συνειδητά, εκούσια, τον διάβολο, τον αντίχριστο και τα όργανά του, είναι ή δεν είναι σφραγισμένος? Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι. Βλέπουμε λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν παίρνει εξωτερικό σφράγισμα και όμως είναι σφραγισμένος, διότι έχει αποδεχτεί ψυχήτε και σώματι, συνειδητά, μόνος του, τον διάβολο, τον αντίχριστο, τα όργανά του και τις πράξεις και την εικόνα του και το σύστημά του, και κάποιον άλλον ο οποίος παίρνει το εξωτερικό σφράγισμα στο δεξί χέρι, αν θέλετε, στο μέτωπο, αλλά όμως το παίρνει ακούσια, δεν το θέλει. Ο μεν ένας δεν αρνεί τον Χριστό και θεωρείται ασφράγιστος, ο δε άλλος, ο οποίος δεν έχει πάρει το σφράγισμα, αλλά το έχει συνειδητά μέσα του, ψυχείται στη ψυχή του κλπ, έχει αρνηθεί τον Χριστό. Μετά, το οπουδήποτε αλλού που ανέφερα, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί και σεβαστοί τηλεθέατε, αναφερόταν όχι μόνο στο σώμα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλα πράγματα και αντικείμενα. Δεν κινδυνεύουν σήμερα να μας σφραγίσουν με την ταυτότητα, να μας βάλουν το 666 στην ταυτότητα? Δεν κινδυνεύουμε σήμερα να μας βάλουν το 666 στην κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίσεως, στην κάρτα καυσαερίων? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 σε όλα τα τρόφιμα, σε όλα τα αντικείμενα? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 στο πεντοχίλιαρο? Δεν έχουν τοποθετηθεί στο 666 σε πλήστα άλλα σημεία, πράγματα και αντικείμενα?
Λοιπόν, εμείς, ορίστε. Αυτό καλύπτει το οπουδήποτε αλλού. Που ναι, ακριβώς. Αυτό, μόνο αυτό, αυτό και αλλού. Μόνο αυτό καλύπτει το οπουδήποτε αλλού. Ακριβώς. Διότι αυτοί δεν έχουν ένα, μόνο ένα σημείο και προσπαθούν ένα σημείο. Βέβαια, ο τελικός τους σκοπός και το στάδιο είναι να μας σφραγίσουν στο σώμα μας. Στο δεξί χέρι που αναφέρει αποκάλυψη και στο μέτωπο. Διότι, επαναλαμβάνω, αυτά χαρακτηρίζουν το μεν δεξί χέρι τις καλές πράξεις και το μέτωπο το νου του ανθρώπου, που είναι νους Χριστού, και ο διάβολος θέλει να τον κάνει νου διαβόλου. Όπως εμείς σφραγιζόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, με το χρίσμα, και κάνουμε νου Χριστού, έτσι και ο διάβολος θέλει να μας σφραγίσει στο μέτωπο για να κάνει νου διαβόλου, νου αντιχρίστου. Το οπουδήποτε αλλού λοιπόν που ανέφερα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αναφερόταν σε όλα τα άλλα πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να μας φραγίσουν και αγωνιζόμαστε 6, 7, 10 χρόνια περίπου για τις ταυτότητες και κάνουμε συλλαλητήρια και κάνουμε αγώνες. Για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, διότι αυτοί προσπαθούν παντιοτρόπως να το περάσουν. Δεν έχουν προσανατολιστεί μόνο προς ένα σημείο, οπουδήποτε μπορέσουν και οποτεδήποτε, και όταν όσο εμείς κοιμόμεθα και δεν αγωνιζόμεθα, αυτοί εργάζονται αόκνος, νυχτημερό, για να κατορθώσουν στα σχέδιά τους. Μπορούν λοιπόν να το τοποθετήσουν οπουδήποτε εκείνοι νομίσουν και νομίσουν ότι είναι η καλύτερη λύση, και εμείς δεν θα περάσει στην αντίληψή μας και θα περάσει απαρατήρητο από εμάς. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν μένω μόνο σε αυτό, προχωρώ και προεκτείνω με στις σκέψεις μου. Σας είπα ότι και οπουδήποτε αλλού στο σώμα μας, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, αν θα μας ζητήσουν να μας σφραγίσουν κάπου αλλού, εμείς δεν θα έχουμε σφραγιστεί, επειδή λέει αποκάλυψη δεξί χέρι. Τότε με την ίδια λογική λοιπόν, αφού αποκάλυψη λέγει δεξί χέρι και μέτωπο, και δεν αναφέρει τίποτα άλλο, εγώ θα πάρω την ταυτότητα λοιπόν. Ναι, θα πάρω την ταυτότητα. Γιατί αποκάλυψη δεν αναφέρει για ταυτότητα. Λέει αποκάλυψη πουθενά για ταυτότητα. Δεν λέει. Οπότε λοιπόν, εγώ καλύπτομαι με την ίδια λογική και με το γράμμα του νόμου και παίρνω την ταυτότητα. Είναι αληθινό αυτό, είναι σωστό? Φυσικά και όχι. Με την ίδια λογική λοιπόν, που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι επειδή η αποκάλυψη δεν λέει να πάρει ταυτότητα, εκείνος θα την πάρει, και απαντάω σε όλους αυτούς άλλες φορές στις ομιλίες μου και σε από άλλα κανάλια, για αυτούς οι οποίοι λένε ότι η αποκάλυψη δεν λέει για ταυτότητα, άρα μπορούμε να την πάρουμε. Τους απαντάω και εγώ, η αποκάλυψη δεν λέει για αριστερό χέρι. Οπότε μπορώ να πάρω εγώ το αριστερό, στο αριστερό χέρι το χάραγμα, είναι σωστό? Επειδή, ή αν μου πείτε ότι εντάξει, λέει δεξί χέρι, αλλά εννοεί και το αριστερό, στο πόδι. Εγώ παίρνω το σφράγγιμα στο πόδι, σχήμα λόγου. Δεν έχω αρνηθεί τον Χριστό. Φυσικά και έχω αρνηθεί τον Χριστό. Εδώ όμως δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, νομίζω ότι έγινα σαφής και κατανοητός και στην αγαπητή εν Χριστώ αδελφή. Δεν θέλω να πω το όνομά της για να μην νομιστεί ότι κάνω κάποια επίθεση ή αντεπίθεση. Απλώς θα ήμουν υποχρεωμένος, με υποχρέωσε να αναφερθώ σε αυτό το σημείο, διότι με πήραν, επαναλαμβάνω, πάνω από 50 άτομα, δεν είναι υπερβολή, και μου είπαν, άκουσες τι είπε η κυρία Τάδε? Και λέω, όχι, δεν άκουσα. Μου λέει, αυτά και αυτά τα είπε. Είπε για σένα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω ξανά συγγνώμη που σας κούρωσα. Αλλά νομίζω ότι δόθηκε η αφορμή και η ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποια σημεία τα οποία είναι πιο περισσότερο σημαντικά και σπουδαιότερα. Αν όμως δεν έγινα σαφής κατανοητός, μπορείτε να κάνετε κάποιο τηλέφωνο σε λίγο και να ακούσω τις παρατηρήσεις και τις θέσεις σας. Ναι, κύριε Καγκαράκη, θέλετε να πείτε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έλαβαν υπόψη την τελεολογική ερμηνεία που κάνατε στα της αποκάλυψης και στις πατερικές ρίσεις. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει νου και κρίση και ηλικία. Ας κρίνει ο καθένας. Λοιπόν, πατέρα Μάξιμε, επειδή ήδη έχουμε καθυστερήσει, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθέτες, και θα συνεχίσουμε το καυτό θέμα περί αντιχρίστου. Τηλεθεατές, συνεχίζουμε το θέμα μας στα σημεία των καιρών με τον οσιλογιότατο εδώ πατέρα Μάξιμο, που είναι πρόεδρος, όπως σας προείπα, του Συλλόγου Ορθόδοξος Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος, που επιγράφεται Κοσμάς ο Ιταλός Απόστολος. Ο Σύλλογος εντρεύει, για όσους δεν το γνωρίζουν και για όσους παρακολουθούν σήμερα για πρώτη φορά την εκπομπή μας, στην οδό το Σίτσα 1β, πίσω από το Πολυτεχνείο ακριβώς. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός καθημερινά και επιμονή μου βάσεως, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή,
από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Τα κηρύγματα γίνονται κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και κάθε Σάββατο, από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ. Μπορείτε να προσέλθετε όλοι. Η συζήτηση, όπως σας είπα και πάλι, είναι ανοιχτές.